Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον ανάργυρο Χλίτσιο και στον πατέρα του και προπονητή, τον Χρόνη Χλίτσιο. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, μας ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και κανονικότατα. Και ζητούμε συγγνώμη λίγο εδώ πέρα. Όχι καθόλου. Καλώδια, νομίζω... Ζωντανή σύνδεση είμαστε. Καμιά φορά η τεχνολογία δεν είναι τόσο σύμμαχος, αλλά τώρα τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε και θα συνδεθούμε. Λοιπόν. Ωραία, χαιρόμαστε. Να ξεκινήσουμε με τον Ανάργυρο, να του πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Για πολλούς πέτυχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ακατόρθωτο, καθώς είναι ο μοναδικός 16χρονος σε όλο τον κόσμο που έχει πετύχει αυτό το ρεκόρ στο άθλημα της στατικής άπνοιας. Σωστά, Ανάργυρε. Πολύ σωστά τα λέτε. Θέλω να μας πεις λίγο πώς νιώθεις. Καταρχάς, τι ρεκόρ κατέριψες? Έκανα ένα δικό μου προσωπικό ρεκόρ, ναι, παγκόσμιο, στα 4.52. Καταγράφηκε, ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και βέβαια αυτό το ρεκόρ ήρθε μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μετά από ώρες προπόνησης. Και από ό,τι γνωρίζω, από πολύ μικρή ηλικία, από τα πρώτα χρόνια της ζωής σου, ο μπαμπάς σου, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε αυτόν, σε έβαλε στο κλίμα και στο άθλημα, σωστά? Από πολύ μικρή ηλικία. Μιμούμενος το έκανα. Από τα 2-3 χρονών κρατούσα την ανάσα μου κι εγώ για ελάχιστο χρονικό διάστημα και μέρα με τη μέρα, χωρίς κάποια δυσκολία, φτάσαμε στο να κάνουμε γύρω στο 5 λεπτό. 5 λεπτά στατική άπνοια. Καθημερινή προπόνηση πλέον τα τελευταία χρόνια? Καθημερινή ήταν τους τελευταίους 2 μήνες περίπου. Τους τελευταίους 2 μήνες. Μιας και πλησιάζαμε στο event. Οπότε σε κολυμβητήριο, επαφή με υγρό στοιχείο βέβαια, δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Σε μια πισίνα. Σε μια πισίνα. Βέβαια κύριε Χλίτσιο, ναι, ναι, αυτό που σας είπα και στο τηλέφωνο, στην επικοινωνία που είχαμε, το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά και πώς νιώθει ένας πατέρας? Βλέπουμε εδώ ανοίγετε την αγκαλιά σας, να αγκαλιάσετε το μικρό και νιώθει και δικαιωμένος, είμαι σίγουρος. Να σας πω, χαίρομαι για την ερώτηση. Θα ήθελα να βάλω λίγο το θέμα στη σωστή του τη βάση. Το άθλημα της ελεύθερης κατάδυσης και της άπνοιας αναφέρεται κυρίως σε άτομα με μέσο όρο ηλικίας που ξεκινάνε από 25-30 χρονών και σιγά σιγά με τα χρόνια, επειδή λειτουργεί συσσωρευτικά αυτό το άθλημα, συσσωρεύουν και τις επιδόσεις και τις ικανότητες. Το περίεργο, όχι το περίεργο, το λογικό μάλλον θα έλεγα, είναι ότι εμείς επειδή ξεκινήσαμε από πολύ μικρή ηλικία με τον Ανάργυρο, στα 16 του είναι μια μοναδική κατάσταση παγκοσμίως, γιατί το ψάξαμε πάρα πολύ, όπου ένας 16χρονος μπορεί και κρατάει την αναπνοή του 5 λεπτά. Συνεπώς νιώσαμε ότι ήταν η στιγμή αυτό να βγει προς τα έξω, ούτως ώστε να πάρει και ο αθλητής ένα feedback που λέμε από αυτή την προσπάθεια και να μας δώσει μια όθηση για να κάνουμε περαιτέρω και άλλα πράγματα. Σίγουρα νιώθω δικαιωμένος, σίγουρα νιώθω χαρούμενος και πιστεύω ότι θα έχουμε και πολλά άλλα πράγματα στο μέλλον και είμαστε πολύ αισιόδοξοι γι' αυτό. Και βέβαια όσο πιο μικρός ξεκινάει κάποιος να ασχολείται με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό επιτυχίας που πιθανότατα να έχει στο μέλλον. Είδαμε ότι ο Ανάργυρος από πολύ μικρή ηλικία ασχολείται. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Και σαν γυμναστής που είμαι και εκπαιδευτής αυτοδητών, θα σας έλεγα το εξής. Όσο ο οργανισμός διαπλάθεται, εάν σε αυτή τη διάπλαση προσθέσουμε κάποια δεξιότητα, τότε σίγουρα ο οργανισμός θα μεγαλώνει προσαρμοζόμενος σε αυτή τη δραστηριότητα. Συνεπώς και η προπονητική του θα είναι πιο ήπιας μορφής, με αποτέλεσμα όσο μεγαλώνει τόσο θα προσαρμόζεται και οι ικανότητες του που θα φαντάζουν για τον απλό κόσμο εξωπραγματικές, για τον ίδιο δεν θα είναι τίποτα παρά μια απλή προσαρμογή του οργανισμού, του σώματος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μεγαλώνοντας θα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο για την άπνοια, είναι για όλα τα αθλήματα οπωσδήποτε. Μάλιστα. Ανάργυρε, ξέρεις, σε αυτές τις ηλικίες οι περισσότεροι μιλούν για αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ. Εσύ μας γνωρίζεις την στατική άπνοια. Συμμαθητές σου, συνομήλικοί σου γνωρίζουν για τις επιδόσεις σου? Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν, αλλά πώς αντιλαμβάνονται την επαφή σου με το άθλημα? Σίγουρα γνωρίζουν τις επιδόσεις μου, το τι κάνω με τον πατέρα μου και για πόσο καιρό το κάνω. Βέβαια και εγώ σαν τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου δεν ασχολούμαι μόνο με την άπνοια, τη στατική ή την ελεύθερη κατάδυση. Αλλά με ποιο άλλο άθλημα? Και τα εκβοντώ. Α, να το. Και τα εκβοντώ. Βεβαίως, βεβαίως.
γύρω στα 8 χρόνια και εκεί κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, σίγουρα. Μπράβο, η επαφή λοιπόν σε καθημερινή βάση με τον αθλητισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χλίτσιο, θα μπορούσε να ξεκινήσει και μια συζήτηση προκειμένου το άθλημα της στατικής άπνοιας να γίνει και ολυμπιακό άθλημα? Υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις? Να σας πω, η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει δημιουργήσει την κατάδυση με τη σκανταλόπετρα. Η σκανταλόπετρα είναι μια διαδικασία που ανάγεται σε χιλιάδες χρόνια πριν, όπου ο Δίτης, παίρνοντας μια πεπλατισμένη πέτρα, την κρατούσε και μόνο με το μαγιό του βουτούσε, έφτανε στο βαθύτερο σημείο και από εκεί βγάζανε σφουγγάρια, όστρακα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξαναέρθει στην επιφάνεια, γίνονται αγώνες αυτή τη στιγμή, και όταν πήγαμε με τον Ανάργυρο στη Γερμανία, όπως είδατε και στο βίντεο, κάναμε και μια προσπάθεια για να δει ο κόσμος εκεί πώς γίνεται αυτό το θέμα με την σκανταλόπετρα. Το κάναμε μέσα στη δεκάμετρη την πισίνα. Ήταν, ας το πούμε, σαν ένα δείγμα ότι βλέπουμε η παλιά γενιά και χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά πλάνα βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό ακριβώς. Η παλιά γενιά αποσύρεται και η νέα γενιά παραλαμβάνει τη σκητάλη για να συνεχίσει αυτό το θέμα. Μέσα από το RTL στη Γερμανία, το είδανε αυτό Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό τιμάει και την Ελλάδα που έχει τη σκανταλόπετρα και ευχόμαστε το αντικείμενο της σκανταλόπετρας κάποτε να γίνει ολυμπιακό αγώνισμα. Πριν κάποια χρόνια ήταν πολύ κοντά, όταν το θέμα της σκανταλόπετρας το είχε αναλάβει ο Νίκος ο Τρικύλης, ένας πολύ φοβερός άνθρωπος, υπερβαρολόγος, γιατρός, ο οποίος ήταν και θεωρείται ο πατέρας της αναβίωσης της σκανταλόπετρας. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον ίσως κάτι τέτοιο να πραγματοποιηθεί. Μάλιστα, λοιπόν. Πραγματικά. Να κλείσουμε με τον Ανάργυρο να μας πει επόμενος στόχος ποιος είναι. Επόμενος στόχος ποιος είναι. Δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. Θα το συζητήσουμε με τον προπονητή μου και πατέρα μου από εδώ. Με την ομάδα που μας ακολουθεί και μας στηρίζει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και σας κρατάμε σε αναμονή για το ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Να πω σε αυτό πάνω και εγώ, ναι, ότι η ομάδα μας, Τόμας Μπαουμ Ξανθόπουλος, που ξεκινάει από το απνό εκείνη της Γερμανίας και θα επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι που να έχει σχέση με τη σκανταλόπετρα και ίσως βουτήξουμε τον Ανάργυρο μαζί με την ίδια πέτρα σε μια μοναδική προσπάθεια. Αυτό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή το συζητάμε, το έχουμε στα χαρτιά, ευχόμαστε και προσευχόμαστε να γίνει και μάλιστα μακάρι ψάχνουμε και τον τόπο που θα φιλοξενήσει και αυτή τη δραστηριότητα, γιατί όχι ίσως και στην Κρήτη. Σας το ευχόμαστε, με το καλό να τα ξαναπούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Ανάργυρο. Δείχνει τον δρόμο στη νέα γενιά να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και να αφήσει στην άκρη άλλες δραστηριότητες. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστούμε θερμά, την αγάπη μας, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι χαρά μας, τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναπούμε.